τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, να ετοιμάζει τι βαλίτσε του για να πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασία στην Τουρκία στι 5 Σεπτεμβρίου, όπου θα έχει συνομιλίε με τον Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκική Δημοκρατία, Χακάν Φιντάν. Οι Τούρκοι μα τρίβουν στο πρόσωπο τι νίκε του σε Μαζικέρτ και του Μλουμπουρνάρ. Ο Τούρκο πρόεδρο, μάλιστα, αναφερόμενο στην πρώτη νίκη επί των Βυζαντινών, δήλωσε: Εμεί δεν πατήσαμε το πόδι μα στην Ανατολία με το Μαλατσκρίτ ήμασταν ήδη εδώ πολύ πιο πριν. Ο Ερντογάν μίλησε στην εκδήλωση για τον εορτασμό τη 952η επαιτίου τη νίκη του Ματζικέρτ που διοργανώθηκε στις Μου. Τιμώ με σεβασμό και ευγνωμοσύνη όλου του ήρωες, μάρτυρες, βετεράνου και σουλτάνους τη καρδιά μα που μετέτρεψαν την Ανατολία σε πατρίδα μα, είπε ο Τούρκο πρόεδρο και πρόσθεσε. Ανακοινώνουμε για άλλη μια φορά από εδώ την επιμονή και την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε αυτή τη γη, την οποία μας άφησε κληρονομιά ο Σουλτάνος Αλπασλάν και κάθε στρατιώτης του στρατού του, μέχρι την τελευταία σταγόνα του αίματος μας. Αυτή η αλήθεια δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί. Το Μαζακρίτ δεν είναι ένας συνηθισμένος πόλεμος, μια συνηθισμένη νίκη. Ο Ερντογάν μάλιστα επισήμανε. Δεν πατήσαμε το πόδι μας στην Ανατολία με το Μαλασγκίρτ. Ήμασταν ήδη εδώ πολύ πιο πριν το Μαλασγκίρτ άνοιξε τι πύλε τη πολιτική κυριαρχία μα στην Ανατολία. Η νίκη που επιτεύχθηκε εδώ διασφάλισε πρώτα την ίδρυση του κράτου των Σελτζούκων τη Ανατολία και έδωσε το μεγαλύτερο πλήγμα στι επιδρομέ των Σταυροφόρων. Στη συνέχεια, με του επιτυχημένου αγώνε τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία ύψωσε τη σημαία τη με την ίδια πίστη, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση των Βαλκανίων και τη Ισταμπούλ. Αυτή είναι η αφετηρία της αλυσίδας των Νικών που μας οδήγησε μέχρι τις πύλες της Βιέννης. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εντωμεταξύ έδωσε βίντεο αναφερόμενο στη νίκη τον Αύγουστο του 1922 στη μάχη του Τούμλου Μπουνάρ. Στην ελληνική ιστοριογραφία η μάχη του Τούμλου Μπουνάρ είναι καταγεγραμμένη ως η μάχη του Αλή Βεράν και έχει ως εξή. Την 17η Αυγούστου 1922 με την Ανατολή του Ηλίου τα τμήματα των ελληνικών μεραρχιών πρώτη, τέταρτη και πέμπτη, μεταξύ του ποταμού Ακάρ, παραποτάμου του ποταμού Σαγκαρίου και του Τουμλού Μπουνάρ, δέχτηκαν επίθεση από Ανατολά και Νότου. Οι ελληνικέ μονάδε υπέστησαν καταγισμό βολών πυροβολικού και είχαν τεράστιε απώλειε. Οι επιθέσει του τουρκικού πεζικού με έξι μεραρχίε και υπηκού με μία μεραρχία που ακολούθησαν του κανονιοβολισμού αποκρούστηκαν χάρη στι ίστατε προσπάθειε των Ελλήνων στρατιωτών όμως η πλάστιγκα σύντομα έγειρε σε βάρος τους. Αρκετά τμήματα των μεταγωγικών και βοηθητικών σχηματισμών, πανικοβλημένα, διαλύθηκαν και επιχείρησαν να σωθούν με φυγή, αλλά σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους ιππείς. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας.